Θα συνοψίσουμε μετά τη 8η αγωνιστική με τα αποτελέσματα όλων των αγώνων, πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία. Να ρίξουμε μια ματιά και στον πίνακα των σκόρερ και συνεχίζουμε. ΑΕΛ Αγροτικός Αστέρας 2-1. Απόλλων Σμύρνης Πανελευσινιακός 3-1. Τρίκαλα Πανσεραϊκός 3-0. Εργοτέλης Ολυμπιακός Βόλου 0-0. Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος 2-0. Παναχαϊκή Αχαρναϊκός 1-0. Λαμία Καλυθέα 2-1. Πανεγιάλιος Κισαμικός πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα για τον Κισαμικό 1-0. Και Κασιόπη ΑΟΧ 9 στο μάτς που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο 1-1. Στη βαθμολογία η ΑΕΛ συνεχίζει πρώτη και μόνη πλέον αίτητη στους 20 βαθμούς. Τα Τρίκαλα είναι στους 17, Παναχαϊκή και Κασιόπη στους 14, Αναγέννηση Καρδίτσας και Απόλλων Σμύρνης που ανεβαίνει συνεχώς στους 13. ΑΟΧ 9, Εργοτέλης, Καλυθέα, Κισαμικός και Ολυμπιακός Βόλου στο μεγαλύτερο γκρουπ, το γκρουπ των 11 βαθμών. Αχαρναϊκός και Λαμία έχουν από 10, Αγροτικός Αστέρας και Πανεγιάλιος από 8, ο Πανσεραϊκός στους 7, η Ζάκυνθος στους 6. Χωρίς βαθμό, ουραγός φυσικά ο Πανελευσινιακός. Πάμε και στον πίνακα των σκόρερς, εκεί όπου ο Μαρουκάκης για την ΑΕΛ έχει 7, όσο και ο Ντουαλά για την Κέρκυρα, που της λείπει πάρα πολύ. Ο Κουσκουνάς των Τρικάλων είναι στα 6, ο Φουρτάδου του Πανσεραϊκού στα 5, ο Μάντζης και ο Άντερσον είναι οι δύο ποδοσφαιριστές για Κισαμικό και Απόλλωνα Σμύρνης που έχουν από 3 γκολ, πέρα από τους Τζιόρα και ο Μπράντοβιτς για Απόλλωνα Σμύρνης και Αχαρναϊκό.